to each other. Πάντα ψηλά λέει η στέικη κορυφή, κι αν είναι και χιονισμένη, το βράχο δέρνει θάλασσα, μα πάντα βράχος μένει. Με αυτόν τον τρόπο υποδεχόμαστε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρα Ευγενάκη, που παραμένει σταθερό στη θέση του, συνεχίζοντας την προσπάθειά του. Κύριε Υπουργέ, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλημέρα, καλό μήνα και ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε μια νέα καλή θητεία, καλύτερη και από την προηγούμενη. Είμαστε καλά. Διότι είναι απαραίτητο, κακά τα ψέματα, να υπάρχει υποστήριξη στον ελληνικό αθλητισμό από την πολιτεία σε μια περίοδο που μόνο εύκολη δεν είναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω το ραδιόφωνο σας και εσάς προσωπικά που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να ευχαριστήσω και τους ακροατές αλλά και τα μέλη της αθλητικής οικογένειας που αντιλαμβάνονται την προσπάθεια που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, τομές, παρεμβάσεις, με πολλές δυσκολίες, με πολλές στάσιμες καταστάσεις, οι οποίες θεωρούνταν ως αυτονόητα σταθερές και δεν επιτρεπόταν από κανένα να τους ακουμπήσει. Είτε ήταν, ξέρω εγώ, οι μόνιμες ισόβιες διοικήσεις ομοσπονδιών, είτε ήταν αυτό το χαοτικό τοπίο που επικρατούσε στον αθλητισμό, που κανένας δεν γνώριζε τι σωματεία έχουμε, τι προπονητές έχουμε, τι εγκαταστάσεις έχουμε. Όλη αυτή η προσπάθεια νοικοκυρέματος που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα έχει φέρει αποτελέσματα, εκτιμήθηκε. Ναι, και είναι και ζητήματα, Υπουργέ, συγγνώμη που διακόπτω και υπόσχομαι ότι δεν θα το κάνω συχνά αυτό, που οι προκάτοχοί σας, παρότι γνώριζαν ότι κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν, δεν το είχαν τολμήσει. Κοιτάξτε, είναι πράγματα που δεν πουλάνε, όπως λέμε με όρους επικοινωνίας. Δεν πουλάνε. Έως ενοχλούν κιόλας. Και επειδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν η αναμονή για να πας κάπου αλλού. Ήταν μια προσωρινή δηλαδή παραμονή μέχρι ότου πας παραπέρα. Εγώ όμως δεν το είδα έτσι. Και ο Πρωθυπουργός όταν μου ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού, δεν λειτουργούσα με το μάτι στην εξώπορτα για να φύγω να πάω κάπου αλλού, γιατί εδώ είναι κακά τα ψέματα μια εξαιρετικά έντονη θέση, ένα χαρτοφυλάκιο με πολλές εντάσεις, με πολλά επίπεδα, με πολλά συμφέροντα, με πολλές συγκρούσεις, με πολλά μέσα ενημέρωσης, πληροφόρησης και παραπληροφόρησης. Μα δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίζεται αρκετές φορές η θέση του Υφυπουργού Αθλητισμού ηλεκτρική καρέκλα. Και το να παραμένει σε αυτή τη δύσκολη θέση, μετά από ανασχηματισμούς της κυβέρνησης, αποδεικνύει ότι ο Πρωθυπουργός σε εμπιστεύεται, σε στηρίζει. Και αυτό είμαι βέβαιος ότι προσφέρει στον Αυγενάκη, τον κάθε Υφυπουργό Αθλητισμού, και τη σιγουριά και δυνάμεις για να συνεχίσει. Βέβαια. Και αλήθεια είναι ότι χωρίς τη στήριξη του Πρωθυπουργού ήταν αδιανόητο να προχωρήσουμε σε όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αλλά και να σχεδιάσουμε για τα επόμενα μας βήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και χρήσιμα για την αθλητική οικογένεια. Βέβαια, δεν φτιάχνουν όλα από μια μέρα στην άλλη. Όμως θέλουν υπομονή, θέλουν καλή διάθεση και κυρίως ανοιχτό μυαλό. Εμείς αυτό το διαθέτουμε και χαίρομαι ειλικρινά, και χαίρομαι και το επαναλαμβάνω, που μεγάλο μέρος της αθλητικής οικογένειας, το μεγαλύτερο μέρος της αθλητικής οικογένειας, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι οποιοδήποτε άθλημα, καταλάβανε ότι εδώ είναι Υπουργείο Αθλητισμού και λειτουργούμε χωρίς διακρίσεις και είναι αισθητή πλέον η προσήλωσή μας στην ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και στην προτεραιότητα των αθλητών. Ειδικά στο πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει με την εγγραφή των αθλητικών σωματείων στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, παρότι αρχικά υπήρξαν αντιδράσεις, καταλαβαίνω ότι όλοι κατανόησαν στην πορεία ότι είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω όμως πριν πάμε σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, διότι είμαι βέβαιος ότι θα μας πείτε κάποια πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το θέμα του Μητρώου, θέλω να κάνουμε μια ποδοσφαιρική εισαγωγή με αφορμή και την επανεκκίνηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Οι ευχές μας είναι με τον... Σήμερα έχουμε το φιλικό με την Ελβετία και τους διεθνείς μας, τη Βασιλεία, και στις 5 του μηνός έχουμε το Κόσοβο-Ελλάδα για τον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ. Και στις 8-9, αν θυμάμαι καλά, Ελλάδα-Σουηδία για τον προγραμματικό όμιλο του Μουντιάλ, πάλι του 22 στο ΆΚΑ. Είμαστε αισιόδοξοι, παρότι δυστυχώς δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Η εθνική μας ομάδα καλείται, Υπουργέ, να πατήσει γήπεδο, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το πρωτάθλημα. Σε δύο αγώνες με Ισπανία και Γεωργία φέραμε ισάρτημες ισοπαλίες και ήδη προηγούνται στον όμιλο οι Ισπανοί με 7 βαθμούς και ακολουθεί η Σουηδία με 6 βαθμούς. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά κρίσιμα αυτά τα μάτς τα οποία έρχονται, για να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Θα δώσουμε συνολικά, αν δεν απατώμε, 8 αγώνες. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει ελπίδα, η μπάλα για να εκπλήξεις, αλήθεια είναι αυτό,
και θα είμαστε εκεί δίπλα στην εθνική μας, δίπλα στους παίκτες μας, δίπλα στους παράγοντες της ομάδας μας για να την ενισχύσουμε και για να βρει το δρόμο της και να ζήσουμε ξανά, το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, ωραίες στιγμές, μοναδικές στιγμές όπως αυτές του 4. Παρότι γνωρίζουμε ότι εύκολο δεν είναι. Αύριο η Υπουργή αναμένεται. Αλλά τίποτα είναι κατόρθωτο. Αύριο αναμένεται να αποφασιστεί από την Super League η έναρξη του πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Σας ευνηδίασε το γεγονός ότι είχαμε ξανά ζήτημα αργοπορημένης έναρξης της σεζόν? Κοιτάξτε, είναι στην ευχέρεια και στην δικαιοδοσία των οργάνων του ποδοσφαίρου. Είναι επιλογή τους. Εκείνοι κρίνουν τα δεδομένα, αξιολογούν. Εδώ είμαστε να συνεισφέρουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε. Γιατί υπήρξε μια έντονη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα με δύο κεντρικά θέματα. Σε επίπεδο ΕΠΟ ή το θέμα της ολιστικής μελέτης που δεν πράττουμε τις ευκαιρίες να εκφράσω για άλλη μια φορά την ικανοποίησή μου όπου μετά από συντονισμένη προσπάθεια τόσο της FIFA, της UEFA όσο και κάποιων αρχικά μεμονωμένων στελεχών της ΕΠΟ και μετέπειτα πολύ περισσότερων που έβλεπαν διέκρινα τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί η ολιστική μελέτη στο σύνολό της, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αστερίσκους, και τελικά επικράτησε αυτή η λογική. Με αποτέλεσμα, εμείς από τη δικιά μας πλευρά, να θυμίσω ότι έχουμε καλύψει όλες τις υποχρεώσεις μας ως πολιτεία που προβλέπονται μέσα από την ολιστική μελέτη. Να θυμίσω ότι προχωρήσαμε άμεσα στην κύρωση της σύμβασης McCollin για τη χειραγώγηση των αγώνων. Έχουμε ήδη συστήσει την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Αγκαιρεότητας και λειτουργεί με τους πρώτους πελάτες ήδη να είναι προς εξέταση με την άμεση συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Επιτροπή Παιγνίων, Ελληνική Αστυνομία και Εισαγγελία. Έχουμε προχωρήσει ήδη στα θέματα αντιμετώπισης της βίας που αναφέρονται μέσα στην ολιστική μελέτη με την επαναφορά του ιδιώνυμου, με την ενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων ταυτοπροσωπίας στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, με τον εξορθολογισμό πλαισίου λειτουργίας των λεσκών φιλάθλων, μείζον θέμα. Αυτό αναφερόταν ξεκάθαρα στην ολιστική μελέτη και βεβαίως μια σειρά άλλων διατάξεων που έχουν βοηθήσει στα ζητήματα αυτά. Έχουμε προχωρήσει στο θέμα του αντιτόπινγκ που επίσης αναφερόταν στην ολιστική μελέτη. Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ, είναι η μετεξέλιξη του ΕΣΚΑΝ. Να ενημερώσω εδώ πέρα ότι 14 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης της ΓΟΑΝΤΑ, που εξετάζονται και οι τελευταίες λεπτομέρειες που έχουμε κληθεί ως ΕΟΚΑΝ να κάνουμε και αυτές θα αξιολογηθούν στην συνεδρίαση της 14 Σεπτεμβρίου, που ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Εκεί να θυμίσω ότι είχαμε και την κύρωση του κώδικα αντιτόπινγκ του ΓΟΑΝΤΑ. Είχαμε την αναμόρφωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είχαμε τη συγχώνευση των Super League 2 και Football League. Και βέβαια, κάτι που αναφερόταν στην ολιστική μελέτη και το κάναμε πράξη, ήταν η ενίσχυση του ποδοσφαίρου και κυρίως των αεραστεχνικών σωματιών, αλλά και των επαγγελματικών, από την πολιτεία απευθείας, χωρίς ενδιάμεσους, πράγμα το οποίο έγινε, και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για όλο τον αθλητισμό, μέσω των έκτακτων χρηματοδοτήσεων που δώσαμε την προηγούμενη περίοδο και των τακτικών χρηματοδοτήσεων, τα οποία θα δίνουμε από την επόμενη χρονιά μέσω του νέου τρόπου της δημιουργίας Κουμπάρα, μέσα από τον νέο τρόπο φορολόγησης των στοιχηματικών εταιριών. Πολύ σημαντικό και αυτό, οπωσδήποτε. Όπως επίσης και κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για τη διαφήμιση, για την προσέλευση ιδιωτικού χρήματος στον χώρο των αθλημάτων και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου. Μια σειρά δηλαδή πρωτοβουλειών που ομολογουμένως απαντούμε στο 101% των απαιτήσεων που προβλέπει η ολιστική μελέτη από την πολιτεία. Ολιστική μελέτη, η οποία να υπενθυμίσουμε, Υπουργέ, ότι πέρασε με απόλυτη πλειοψηφία από το ΔΣ της ΕΠΟ. Θεωρώ ότι πλέον απαραίτητο στοιχείο για να προκύψει η επόμενη καλύτερη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η συνεργασία όλων. Γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το κομμάτι. Μετά την ολιστική μελέτη, υπάρχει ελπίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το λέω, το πιστεύω και βεβαίως το πιστεύουμε όλοι μας και θα δουλέψουμε, θα υπηρετήσουμε αυτή την ιδέα, αυτή την ανάγκη. Ήδη χθες προχθές είχα συζητήσεις, χθες είχα αρκετά πολύ ωραία συζήτηση και με τον κύριο Ζαγοράκη για διάφορα ζητήματα, μεταξύ αυτών φυσικά και το θέμα του Μητρώου και άλλων ζητημάτων που αφορούν την ΕΠΟ. Έχουμε μάλιστα δώσει ένα καταρχήν ραντεβού την επόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψει γιατί έχει υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Σαββατοκύριακο θα συνοδεύσει την ομάδα μας στο εξωτερικό και την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε πρώτα Θεός για να συζητήσουμε από κοντά κάποια ζητήματα. Ωστόσο όμως το ενδιαφέρον και η συνεργασία, η ανάγκη συνεργασίας με την ΕΠΟ και με τον κύριο Ζαγοράκη και με τα μέλη του Συμβουλίου είναι αυτονόητη και από μέρους μας είναι ξεκάθαρο ότι όπως και με κάθε άλλη διοίκηση αθλητικής ομοσπονδίας της χώρας μας θα συνεργαστούμε διότι μας ενδιαφέρει το καλό του αθλητισμού.
Μιλώντας για λίγο ακόμη στο ποδόσφαιρο, γενικότερα επικρατεί άποψη ότι με την Super League και με την Super League 2 σε δύο ομίλους, κάτι θα αλλάξει προς θετική κατεύθυνση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό διότι η προηγούμενη αναδιάρθρωση στην πράξη φάνηκε ότι ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Το λένε πλέον και οι ίδιοι οι τότε ωφελημένοι, που μετέπειτα κατάλαβαν την κατάσταση και την εξέλιξη αυτού του στρεβλού και παράλογου εγχειρήματος. Πλέον η Super League 2, μια ενιαία κατηγορία, με τη Football League, δεν υπάρχει Football League, θα είναι με ΠΑΕ που έχουν συγκεκριμένες οικονομικές οντότητες, με μετοχικό κεφάλαιο, με εγκυητικές επιστολές, αλλά κυρίως με μια κατηγορία που θα συμμετέχουν και οι β' ομάδες των μεγάλων, ας πούμε σε εισαγωγικά μεγάλων, κλαμπ της πρώτης κατηγορίας, όπου θα κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο ελκυστικό το πρωτάθλημα της δεύτερης μεγάλης κατηγορίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα και στην Super League 2, όχι μόνο στη Super League 1. Βασική προϋπόθεση κατά την άποψή μου για την διευρυμένη Super League 2 είναι οι ομάδες να εμφανίσουν οικονομικές αντοχές, να ολοκληρώσουν κανονικά την αγωνιστική και περίοδο. Και να μην εξαρτούνται από ένα σημείο και μετά από τα διάφορα και από τους διάφορους που όπως γινόταν μέχρι πρότινος. Δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, διότι έχουν δει πολλά τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια στην Super League 2 και την Football League. Κύριε Αβγιανάκη, είναι σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον ελληνικό αθλητισμό, η εγγραφή των σωματείων στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς οτιδήποτε νότερο προκύπτει σε σχέση κυρίως με το νέο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης αιτήσεων των σωματείων, αλλά και για τις δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύπτουν. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι δίνεται μια παράταση στην κατάθεση των αιτήσεων, ότι αναμένουμε την τροπολογία. Σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας απαντήσω γι' αυτό. Καταρχήν, γιατί γίνεται αυτό το Μητρό. Το Μητρό γίνεται διότι πλέον πρέπει να υπάρχει και υπάρχει καθαρή εικόνα των νόμιμων ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται σε όλα τα αθλήματα, σε όλη τη χώρα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε τιμωρητική διάθεση, αλλά το αντίθετο. Είναι μια προσπάθεια νοικοκυριού, τάξης και οργάνωσης και όχι φυσικά τιμωρίας που κάποιοι πλέον ελάχιστοι επιμένουν να πιστεύουν. Και επειδή διαβλέπουμε ότι όλο και περισσότερα ερασιτεχνικά σωματεία το κατανοούν και όπως δείχνουν τα στοιχεία στην υπηρεσία, θα ξεπεράσουμε τα 5 με 5.500 εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρό του 2021. Από 4.000 που ήταν το 2020, και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να βοηθήσουμε και να εγγραφούν όλα ανεξαιρέτως που είναι ενεργά και υπαρκτά, δίδουμε την παράταση μέσα από την τροπολογία που θα συζητήσουμε την Παρασκευή το πρωί στη Βουλή και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την εγγραφή τους. Να βοηθήσουμε δηλαδή να εγγραφούν όλα. Αυτή ήταν και μία από τις συζητήσεις, μία πτυχή των συζητήσεων που κάναμε, μια διάσταση συζητήσεων που κάναμε με τον Γύρο Ζαγοράκη μόλις χθες. Να συνεργαστούμε έτσι ώστε να μπορούν όλα να εγγραφούν, όσο το περισσότερα ποδοσφαιρικά και ποδοσφαιρικά σωματεία να εγγραφούν και να μπορούν και να χρηματοδοτηθούν από την πολιτεία. Μιας και πέρυσι δώσαμε 13,5 εκατομμύρια στα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας μας. Φέτος, τώρα δηλαδή, το φθινόπωρο, θέλουμε να τελειώνει αυτή η διαδικασία για να δώσουμε προκαταβολή εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Όπως δώσαμε και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, Super League 1, Super League 2, Football League, Basket και Volley, να δώσουμε και προκαταβολή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και στα ποδοσφαιρικά σωματεία. Έτσι λοιπόν, τι θα λέει η διάταξη, η τροπολογία η οποία θα συζητήσουμε και ψηφίσουμε την Παρασκευή. Όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία, είτε τα εγγεγραμμένα του 2020 που επικαιροποιούν τα φετινά στοιχεία τους, είτε εκείνα που εγγράφονται για πρώτη φορά, πρέπει να υποβάλουν το φάκελό τους, να κάνουν δηλαδή υποβολή του φακέλου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πότε δίνεται παράταση ενός μήνα, αν θυμάμαι καλά. Αυτό καταρχήν. Συνεχίζουμε όμως και εξηγούμε, διότι πιο πολλοί δεν καταλαβαίνουν και μένουν μόνο στο πρώτο. Θα εξεταστούν οι αιτήσεις τους από την υπηρεσία μας. Όσοι φακέλοι είναι εντάξει, θα εγγραφούν αμέσως στο πλήρες αρχείο ως πλήρη εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρό Ερασιτεχνικών Σωματείων. Όσα έχουν ελλείψεις θα ενημερωθούν ευθύς αμέσως από την υπηρεσία μας για να συμπληρώσουν, να διορθώσουν τυχόν λάθη και να θεραπεύσουν τις εκκρεμότητες τους έως τις 30 Νοεμβρίου. Και κατόπιν, έως την 31 Δεκεμβρίου, θα έχουν εξεταστεί και όλες οι αιτήσεις θεραπείας και έτσι θα έχουμε ολοκληρωμένο το Μητρό του 2021. Οπότε 31 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ακριβώς. Τέλος του χρόνου δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου όλων των φακέλων που θα έχουν και των αιτήσεων θεραπείας που θα έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας.
Ακριβώς λοιπόν λόγω των παραπάνω προθεσμιών, λόγω της πανδημίας που ακόμα μας ταλαιπωρεί και επιπλέον λόγω των πολλών πυρόπληκτων περιφερειών, να θυμίσουμε ότι έχουμε την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, με εκατοντάδες ερασιτεχνικά σωματεία όλων των αθλημάτων, αποφασίσαμε και το ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα να περάσουμε τροπολογία στη Βουλή, η οποία θα ψηφιστεί την Παρασκευή, όπως είπα πριν, και να δίνουμε παράταση στις συνέπειες που θα είχε πλέον η μη εγγραφή στο Μητρό ερασιτεχνικών σωματείων. Τις οποίες θα ήθελα να τις υπενθυμίσουμε, διότι το Μητρό μας βοηθάει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο στον ελληνικό αθλητισμό. Απλώς θέλω να υπενθυμίσουμε τι θα γίνει με τα σωματεία που δεν θα καταφέρουν θα να εισέλθουν στο Μητρό. Όλα θα τα πούμε με τη σειρά. Όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία, ανεξάρτητα αν διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και αν έχουν εγγραφεί ή όχι στο Μητρό, θα μπορούν και φέτος να πάρουν μέρος στα τοπικά τους πρωταθλήματα. Και θα έχουν περιθώριο να νοικοκυρευτούν, να νομοποιηθούν, να λαμβάνουν και χρηματοδότηση από το κράτος μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2022, να μπουν δηλαδή στο Μητρό, έστω του χρόνου, προκειμένου να μην διαγραφούν από τη δύναμη της ομοσπονδίας τους, και κάτι που φυσικά εμείς δεν επιθυμούμε, κάτι που ήταν να εφαρμοστεί στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 16-17 ημέρες από σήμερα. Έτσι, το παρατείνουμε μέχρι την 31 Ιουλίου του επόμενου χρόνου. Δίνουμε δηλαδή μια αγωνιστική σεζόν επιπλέον σε όλους, έως ότου θελήσουν να τακτοποιηθούν και να νοικοκυρευτούν. Νομίζω ότι επίσης όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία, ανεξάρτητα αν έχουν εγγραφεί ή όχι στο Μητρό, θα μπορούν και την αγωνιστική σεζόν που ξεκινάει να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των ΟΤΑ. Δίνουν δηλαδή ένα χρόνο παράταση στην ουσία των δύο συνεπειών που θα είχαν εάν σε περίπτωση δεν είχαν εγγραφεί στο Μητρό. Προβλεπόταν να μην μπορούν από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, όπως να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, και για σε αυτό δίνουμε παράταση. Ανακοινώσαμε ότι θα τη δώσουμε έως την παράταση αυτή έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αλλά τώρα σας δίνω και μία πλέον είδηση. Θα παρατείνουμε την προθεσμία χρήσης των εγκαταστάσεων έως 31 Ιουλίου 2022. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Βγάζουμε δηλαδή ένα άγχος, αφαιρούμε αυτό το άγχος που υπήρχε στους παράγοντες που ολιγόρησαν, που αδιαφόρησαν, που έχουν εκκρεμότητες, που δεν το πήραν στα σοβαρά, που άκουσαν κάποιους ΕΠΣ, προέδρους ΕΠΣ που θεωρούσαν ότι είναι κάτι υπεράνω όλων, ακόμα και του νόμου και του νομοθέτη και του προέδρου της ΕΠΟ. Τους που έλεγαν εξ αρχής ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο με το Μητρό και εν τέλει διαψεύστηκαν. Ακριβώς. Και επίσης τους παρακαλούμε να ακολουθήσουν παραδείγματα είτε προέδρων ΕΠΣ που έχουν βάλει μπροστά και νοικοκυρεύουν το τοπίο τους. Παράδειγμα, ο κ. Κωνσταντινίδης στα Χάνια ΕΠΣ Χανίων έχει ο ίδιος δημιουργήσει ένα help desk και εξυπηρετεί, βοηθά, συνδράμει τα σωματεία μέλη του με αποτέλεσμα να έχει σε λίγο χρονικό διάστημα προχωρήσει απίστευτα καλά στην τακτοποίηση, νοικοκύρευση όλου του τοπίου των μελών των ερασιτεχνικών σωματείων. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, εξ όσου γνωρίζω, ο Στέργιος. Ο οποίος έχει κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, δεν θα το πείτε, με συγχωρείτε. Ο οποίος και εκείνος έβαλε μπροστά και τι έκανε, βοήθησε όλα τα σωματεία μέλη του να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στην προετοιμασία του φακέλου και να τακτοποιηθούν. Κάνει το αυτονόητο δηλαδή. Κάνει το αυτονόητο προς μια κατεύθυνση την οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο παράγοντας που δεν έχει γνώση, που δεν έχει τη δυνατότητα, που δεν έχει την οικονομική ισχύ. Ακριβώς. Και τέλος πάντων, το ζητούμενο, Υπουργέ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι να σκέφτονται κάποιοι ότι η διαδικασία αυτή με την ένταξη των σωματείων στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχει ως σκοπό κάποια σωματεία να διαγραφούν. Ο στόχος είναι να υπάρξει ένα ξεκάθαρο τοπίο στον ελληνικό αθλητισμό. Αφενός, ναι, αυτό. Αφετέρου να ενισχύουμε τους νόμιμους και τους ενεργούς παράγοντες και σωματεία. Από την άλλη όμως θέλουμε να υπάρχει τάξη οριζόντια με όλα τα αθλήματα και να συμμετέχουν οι αθλητές μας και να εμπιστεύονται οι γονείς στα παιδιά τους σε σωματεία τα οποία έχουν τις προϋποθέσεις τις νόμιμες, να λειτουργούν σωστά, να έχουν τους σωστούς προπονητές. Είναι το επόμενο στάδιο που δουλεύουμε τώρα και σε ελάχιστη εβδομάδα συνεργοποιείται το Μητρό των προπονητών. Δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια στη λειτουργία και στη δομή όλου του αθλητικού οικοδομήματος. Δεν κάνουμε καμία εξαίρεση, ούτε χαϊδεύουμε κανένα στην πλάτη, ούτε λειτουργούμε τιμωρητικά προς κάποιον ή για κάποιον, καμία τέτοια διάθεση. Αλλά οφείλω να σας πω ότι παρά την προκατάληψη που υπήρχε στην αρχή, τελικά η πλειονότητα, η μεγάλη εικόνα, ο μεγάλος αριθμός των μελών της αθλητικής οικογένειας
των παραγόντων των αθλητικών αεραστεχνικών σωματείων κατανοούν πλήρως πλέον αυτή την τάξη. Και δεν είναι και τυχαίες οι αναρτήσεις ή και οι ανακοινώσεις διοικήσεων αεραστεχνικών σωματείων που μόλις τελειώσουν τη φάση του ελέγχου, με ικανοποίηση το δημοσιοποιούν, απευθυνόμενοι και στα μέλη τους, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία που δραστηριοποιούνται. Γιατί τελικά ο πολίτης θέλει την τάξη και την πειθαρχία και ικανοποιείται όταν υπάρχουν κανόνες οι οποίοι τηρούνται οριζόντια και χωρίς εξαιρέσεις. Ειδικά στον αθλητισμό αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο, διότι είναι κάτι το οποίο, λυπάμαι που το λέω, ασχολούμαι με τα σπορ περίπου 30 χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια δεν αντιμετωπίστηκε. Είναι αυτή η αλήθεια για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Και είμαι βέβαιος, κύριε Αβγιανάκη, ότι έχετε επεξεργαστεί και ένα σχέδιο τόνωσης των αθλημάτων, και δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, ένα πλαίσιο, ένα σχέδιο τόνωσης που θα μας ανοίξει το δρόμο των επιτυχιών εν ώψη των επόμενων μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Μα και βέβαια, το βασικό, το θεμελιώδης, πέρα από τον τρόπο ενίσχυσης πλέον με διαφάνεια και με κριτήρια των ομοσπονδιών απευθείας των αεραστεχνικών σωματείων, έχουμε προβλέψει και την ενίσχυση απευθείας και των μελών των εθνικών μας ομάδων. Για να μην έχουμε εικόνες αθλητών και ατομικών αθλημάτων που είδαμε προημερών προεπομάδων στους Ολυμπιακούς Αγώνες να δημοσιοποιούν τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι να φτάσουν σε αυτή την κορφή, δηλαδή να συμμετέχουν σε μια Ολυμπιάδα. Αφενός αφετέρου, κινούμαστε με μια διάθεση εξωστρέφειας. Ήδη έχουμε διεκδικήσει μεγάλες διοργανώσεις. Την επόμενη εβδομάδα, ψέματα, αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή την Παρασκευή, Σάββατο, ξεκινάει το δεκαήμερο του Ράλι Ακρόπολης, της Ολυμπιάδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με κορύφωση την επόμενη Πέμπτη, με την ειδική διαδρομή μέσα στο Σύνταγμα, η οποία θα ακολουθήσει μετά Αγίοι Θεόδωροι, στα βουνά της Βιωτίας, της Φωκίδας, της Ευρυτανίας και της Θεότητας. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες οργανώσεις όπως το τρίτο διεθνές εργασιακό πρωτάθλημα που φέραμε στην Ελλάδα. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες οργανώσεις του handball, του volley, διοργανώσεις όπως οι παράκτη μεσογειακοί αγώνες. Γεγονότα δηλαδή που εκ των πραγμάτων ενισχύουν αθλήματα που μπορεί να μην έχουν τη δημοφιλία του ποδοσφαίρου, αλλά ωστόσο όμως είναι αθλήματα που ασχολούνται πολλοί αθλητές, γονείς, παράγοντες, προπονητές, είναι μέρος της αθλητικής οικογένειας, είναι μέρος της αθλητικής κουλτούρας που καλλιεργείται καθημερινά. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να προβάλλουμε τα αθλήματα αυτά και μέσα από μεγάλες οργανώσεις που διεκδικούμε και φέρουμε στη χώρα μας. Συνεργαζόμαστε με τις νέες διοικήσεις, όπως συνεργαζόμαστε για τα θέματα τα ποδοσφαιρικά και με τον κύριο Ζαγοράκη και με τον κύριο Αντωνίου, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣΚΙΛΤΙΣ που ανέφερα προηγουμένως, δεν ερχόταν στο μυαλό με το επίθετό του. Γιατί μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο να λύνονται οι δυσκολίες και όχι να μένουν κάποιοι και να επενδύουν πάνω σε αυτές τις δυσκολίες και να στείλουν σενάρια και όλη αυτή την επιθετική. Βέβαια, και το σημαντικό είναι να αναπτύσσεται διάλογος προκειμένου να ακούγονται οι απόψεις και των ομοσπονδιών και των εκπροσώπων των αθλητών και να βρίσκεται η λύση σε οποιοδήποτε ζήτημα. Είναι βασικό αυτό. Ο διάλογος βοηθάει πάντα. Και να ξεκαθαρίσουμε, ευελιξία υπάρχει. Διάθεση να κάνουμε κινήσεις υπάρχουν, αλλά προς Θεού δεν σημαίνει ότι υπάρχει ασυδοσία και ότι τελικά ο παράγων είναι υπεράνω του νόμου, υπεράνω των κανόνων, υπεράνω της νομοθεσίας, υπεράνω του κράτους. Καταλαβαίνουμε, αλλά καμία διεθνή διοργάνωση δεν είναι υπεράνω της Βουλής των Ελλήνων και του Ελληνικού Συντάγματος. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε, ότι υπήρχε μια εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, είναι υπεράνω όλων. Όχι, βεβαίως. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο, υπάρχει η FIFA, η UEFA, με την οποία συνεργαζόμαστε, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και για το θέμα της ολιστικής μελέτης ένα παραπάνω. Το αντίστοιχο σημαίνει και με τις υπόλοιπες διεθνείς ομοσπονδίες των υπόλοιπων αθλημάτων, αλλά μέχρι το σημείο που δεν προσβάλλονται, θίγουν την κυριαρχία της χώρας μας και κυρίως την ελληνική νομοθεσία και το σύνταγμα της χώρας μας. Να αντιληφθούν όλοι ότι ο υφυπουργός αθλητισμού δεν είναι υφυπουργός ποδοσφαίρου μόνο, είναι υφυπουργός για όλα τα σπορ. Και αυτό τουλάχιστον εμείς το καταθέτουμε, το έχουμε παρατηρήσει, είναι επιβεβαιωμένο ότι ασχολείστε με όλα τα σπορ. Λοιπόν, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και καλό μήνα. Να είστε καλά. Καλό μήνα επίσης.